Καλώς ήρθατε στο Knitting Box. Στο βίντεο που θα παρακολουθήσετε θα δείτε πως μπορείτε να πλέξετε ένα πολύ όμορφο, δροσερό, καλοκαιρινό μπλουζάκι. Αν σας αρέσουν τα βιντεάκια που ετοιμάζω, τότε κάντε εγγραφή στο κόκκινο κουμπί και αμέσως μετά κλικ στο καμπανάκι που θα εμφανιστεί για να παίρνετε ενημέρωση άμεσα για ό,τι νέο ανεβαίνει. Για το συγκεκριμένο μπλουζάκι έχω επιλέξει ένα νήμα το οποίο είναι 55% βαμβακερό, 45% συνθετικό και πλέκεται με βελόνες νούμερο 3,5. Θα ξεκινήσω να πλέξω το πρώτο κομμάτι και θα ρίξω αρχικά στη βελόνα μου 110 πόντους. Έχω βάλει διπλό το νήμα μου, ξεκινάω από την εσωτερική πλευρά, θα πατήσω τη βελόνα μου. Και έριξα ήδη τους δύο πρώτους πόντους. Τρεις. Τέσσερις. Πέντε. Θα συνεχίσω με αυτόν τον τρόπο. Και συνολικά, όπως σας είπα και πριν, θα ρίξω στην βελόνα μου 110 πόντους. Έριξα τους αρχικούς πόντους και θα προχωρήσω τώρα να πλέξω ένα λάστιχο 2x2, δηλαδή θα πλέξω 2 πόντους καλή, 2 πόντους ανάποδη. Ο πρώτος πόντος στην αρχή της βελόνας μου και ο προτελευταίος πόντος, ένας πόντος δηλαδή πριν το τέλος, θα είναι άπλεκτη. Αυτό βοηθάει το πλεκτό μας να είναι πιο σταθερό, να ράβεται πιο ωραία και να μην ξεχυλώνει. Ξεκινάω λοιπόν παίρνοντας το πρώτο πόντο δεξιά στη βελόνα μου άπλεκτο. Πλέκω τον επόμενο και έχω πλέξει 2 πόντους καλή. Γυρνάω την κλωστή μου. Δύο πόντι ανάποδη. Κλωστή μπροστά από το πλεκτό. Δύο πόντι καλή. Θα συνεχίσω με αυτόν τον τρόπο και θα πλέξω όλους τους πόντους που έχω πάνω στην βελόνα μου. Πλέκω τους τελευταίους πόντους της πρώτης βελόνας με το λάστιχο 2x2. Φτάνω και στους τελευταίους. Δύο πόντι ανάποδη. Είμαι στον πρώτο τελευταίο πόντο και όπως σας είπα στην αρχή, δεν θα τον πλέξω, αλλά θα τον περάσω δεξιά στη βελόνα μου άπλεκτο. Είναι να τον πλέξω καλή. Θα γυρίσω την κλωστή μου μπροστά από το πλεκτό και απλά θα τον περάσω δεξιά στη βελόνα μου και θα πλέξω τον τελευταίο πόντο. Η πρώτη βελόνα τελείωσε και θα προχωρήσω τώρα στη δεύτερη βελόνα που θα πλέκω καλή πάνω στην καλή και ανάποδη πάνω στην ανάποδη. Οι δύο πρώτοι μου πόντοι είναι ανάποδοι. Ο πρώτος πόντος δεξιά άπλεκτος. Πλέκω τον επόμενο με ανάποδη και συνεχίζω τους δύο επόμενους με καλή. Αυτή είναι η δεύτερη βελόνα για το λάστιχο 2x2 και συνολικά θα πλέξω 6 βελόνες
με λάστιχο. Έπλεξα τις 6 βελόνες με λάστιχο 2x2 και θα προχωρήσω τώρα με πλέξη ζέρζεϊ καλή. Θα πλέκω δηλαδή μία βελόνα τους πόντους μόνο καλή και γυρνώντας το πλεκτό μου θα πλέκω μία βελόνα τους πόντους ανάποδη, όπως εμφανίζονται. Ξεκινάω λοιπόν την πρώτη μου βελόνα και πλέκω καλή όλους τους πόντους μέχρι το τέλος της βελόνας μου. Φτάνω στο τέλος της πρώτης βελόνας, ο προτελευταίος πόντος και ο τελευταίος. Γυρνάω το πλεκτό μου από την ανάποδη και στη δεύτερη βελόνα από την ανάποδη του πλεκτού θα πλέξω τους πόντους όπως εμφανίζονται ανάποδη. Θα επαναλάβω αυτές τις δύο βελόνες συνολικά για 88 φορές. Αυτή είναι η δεύτερη βελόνα που πλέκω. Έπλεξα τις 88 βελόνες με την πλέξη ζέρσεϊ καλή και θα ξεκινήσω τώρα να κάνω τα κοψίματα για τη μασχάλη. Να σας πω ότι το συνολικό ύψος της μπλούζας μου μέχρι το σημείο αυτό που έχω πλέξει, εδώ δηλαδή, από την αρχή που έχω ξεκινήσει μέχρι το πάνω μέρος, είναι περίπου 28 εκατοστά. Εσείς αν θέλετε να κάνετε την μπλούζα σας πιο μακριά, θα πλέξετε περισσότερες βελόνες μέχρι αυτό το σημείο, πριν ξεκινήσετε δηλαδή να κάνετε τα κοψίματα της μασχάλης. Ξεκινάω να κάνω τα κοψίματα της μασχάλης και θα κόψω στην αρχή του πλεκτού 2 πόντους από κάθε πλευρά. Θα κόψω δηλαδή στην αρχή της βελόνας 2 πόντους, θα πλέξω τους πόντους μέχρι το τέλος της βελόνας και στην αρχή της επόμενης βελόνας θα κόψω πάλι 2 πόντους. Ξεκινάω λοιπόν και παίρνω τον πρώτο πόντο δεξιά στη βελόνα μου άπλεκτο, πλέκω τον επόμενο πόντο και θα περάσω τον προηγούμενο, τον άπλεκτο, πάνω στον πόντο που έπλεξα. Έκοψα έναν πόντο. Προχωράω στον επόμενο, πλέκω τον επόμενο πόντο και περνάω τον προηγούμενο πάνω στον πόντο που έπλεξα. Με αυτόν τον τρόπο έχω κόψει στην αρχή της βελόνας 2 πόντους. Θα πλέξω τους υπόλοιπους πόντους κανονικά μέχρι να φτάσω στο τέλος της βελόνας. Πλέκω τους τελευταίους πόντους και ο τελευταίος. Και γυρνάω το πλεκτό μου. Στην αρχή της βελόνας θα κόψω πάλι 2 πόντους με τον ίδιο τρόπο. Θα πάρω τον πρώτο πόντο δεξιά στη βελόνα μου άπλεκτο. Θα πλέξω τον επόμενο. Και θα περάσω τον προηγούμενο πάνω στον πόντο που έπλεξα. Θα πλέξω τον επόμενο πόντο και θα περάσω τον προηγούμενο, εδώ με προσοχή, πάνω στον πόντο που έπλεξα. Έκοψα 2 πόντους και από την άλλη πλευρά. Θα συνεχίσω
και θα πλέξω όλους τους πόντους που είναι πάνω στην πελώνα μου μέχρι το τέλος. Έφτασα στο τέλος της βελόνας και τώρα θα γυρίσω το πλεκτό μου μέχρι το σημείο αυτό. Έχω κόψει 2 πόντους από κάθε πλευρά, 2 πόντους δηλαδή από αυτή την πλευρά και 2 πόντους από αυτή την πλευρά. Είναι τα πρώτα κοψίματα της μασχάλης. Στο σημείο αυτό θα χωρίσω το πλεκτό μου στη μέση. Θα μετρήσω δηλαδή τους πόντους που είναι πάνω στη βελόνα μου. Λογικά θα πρέπει να έχουν μείνει πάνω στη βελόνα μου 106 πόντοι. Θυμάστε ότι ξεκινήσαμε με 110 αρχικούς πόντους και αφού έχω κόψει 2 πόντους από κάθε πλευρά, σύνολο 4, από τους 110 πόντους που είχα αρχικά στη βελόνα μου, έχουν μείνει τώρα 106. Θα μετρήσω λοιπόν 53 πόντους από κάθε πλευρά και θα βάλω ένα σημαδάκι στη μέση. Χώρισα το πλεκτό μου στη μέση και έχω βάλει ένα σημαδάκι. Στο σημείο αυτό θα πλέξω το κάθε κομμάτι ξεχωριστά. Δηλαδή θα πλέξω πρώτα τους 53 πόντους και αφού τελειώσω αυτή την πλευρά θα συνεχίσω στο δίπλα κομμάτι. Θα συνεχίσω να κάνω κοψίματα για τη μασχάλη, αλλά ταυτόχρονα θα κάνω και τα κοψίματα της λαιμόκοψης. Τα κοψίματα δεν θα γίνονται αυτή τη φορά στην άκρη του πλεκτού, αλλά θα γίνονται εσωτερικά των πρώτων 4 πόντων και πριν τους 4 τελευταίους πόντους. Οι 4 αρχικοί πόντοι, καθώς και οι τελευταίοι 4 πόντοι που είναι πριν τα κοψίματα, μάλλον μετά τα κοψίματα, θα πλέκονται με ένα λάστιχο 1x1. Και αυτό το κάνω γιατί θέλω οι άκρες του πλεκτού μου να έχουν ένα ωραίο τελείωμα. Θα σας το δείξω βήμα-βήμα για να μπορέσετε κι εσείς να το πλέξετε μαζί μου. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Ξεκινάω και πλέκω τους πρώτους 4 πόντους με ένα λάστιχο 1x1. Ένας πόντος καλή, ο πρώτος πόντος έχουμε πει ότι είναι άπλεκτος για όλο το πλεκτό. Γυρνάω την κλωστή μου. Ο δεύτερος πόντος ανάποδη. Καλή. Ανάποδη. Αφού έπλεξα τους πρώτους 4 πόντους με το λάστιχο 1x1, τους οποίους αυτούς πόντους θα συνεχίζω να τους πλέκω με λάστιχο για όλο το υπόλοιπο πλεκτό, γυρνάω την κλωστή μου μπροστά από το πλεκτό και σε αυτό το σημείο θα κάνω το πρώτο κόψιμο για τη μασχάλη. Θα πάρω τον πρώτο, τον 5ο πόντο εδώ δεξιά στην πελώνα μου, θα πλέξω τον επόμενο και θα περάσω τον προηγούμενο πάνω στον πόντο που έπλεξα. Με αυτόν τον τρόπο έχω κόψει έναν πόντο εσωτερικά των πρώτων 4 πόντων. Συνεχίζω λοιπόν και πλέκω τους υπόλοιπους μέχρι να φτάσω 6 πόντους πριν το σημαδάκι μου. Φτάνω προς το σημαδάκι μου και θα σταματήσω 6 πόντους πριν το σημαδάκι. 2, 4, 6. Πρέπει να πλέξω ακόμα ένα. Εδώ. 2, 4, 6 πόντοι πριν το σημαδάκι. Στο σημείο αυτό θα κάνω το πρώτο κόψιμο για τη λαιμόκοψη. Θα πάρω αυτούς τους 2 πόντους και θα τους πλέξω μαζί. Με αυτόν τον τρόπο έχω κόψει έναν πόντο. Θα συνεχίσω και θα πλέξω τους τελευταίους 4 πόντους με ένα λάστιχο 1x1. Βλέπετε ότι έχω γυρίσει ήδη την κλωστή μου πίσω από το πλεκτό και
θα πλέξω. Ανάποδη, καλή, ανάποδη, και ο τελευταίος πόντος, καλή. Από τη μία πλευρά βλέπετε ότι κόβω έναν πόντο περνώντας έναν πόντο πάνω στον άλλον, και από την άλλη πλευρά κόβω έναν πόντο πλέκοντας δύο πόντους μαζί. Αυτό το κάνω γιατί θέλω από αυτή την πλευρά, από την πλευρά της μασχάλης, τα κοψίματα να έχουν μία κλίση προς τα αριστερά, και από την πλευρά της λαιμόκοψης θέλω τα κοψίματα να έχουν μία κλίση προς τα δεξιά. Τελείωσα την πρώτη βελόνα και όπως σας είπα θα πλέξω το κάθε κομμάτι ξεχωριστά. Θα γυρίσω το πλεκτό μου από την ανάποδη και από την ανάποδη για όλες τις επόμενες βελόνες θα πλέκω τους πόντους όπως εμφανίζονται. Δεν θα κάνω κανένα κόψιμο, αλλά θα πλέκω τους πόντους όπως εμφανίζονται από την ανάποδη πλευρά. Εδώ ο πρώτος μου πόντος είναι ανάποδη. Είναι το λάστιχο που φτιάχνω. Γυρνάω. Καλή. Ανάποδη. Καλή. Και οι υπόλοιποι πόντοι είναι ανάποδοι μέχρι να φτάσω πριν τους 4 τελευταίους πόντους που θα τους πλέξω και αυτούς με λάστιχο. Αυτή είναι η δεύτερη βελόνα που πλέκω. Φτάνω στο τέλος της δεύτερης βελόνας. Είμαι στους 4 τελευταίους πόντους που θα τους πλέξω με λάστιχο ένα επί ένα. Καλή. Ανάποδη. Καλή. Και ο τελευταίος πόντος ανάποδη. Γυρνάω το πλεκτό μου από την καλή πλευρά και θα επαναλάβω ό,τι έκανα στην πρώτη βελόνα που ξεκίνησα να κάνω κοψίματα για τη μασχάλη και για τη λαιμόκοψη. Θα πλέξω λοιπόν τους πρώτους 4 πόντους με λάστιχο 1x1. Ο τρίτος πόντος καλή. Ο τέταρτος ανάποδο. Και σε αυτό το σημείο που είχα κάνει το προηγούμενο κόψιμο θα επαναλάβω το ίδιο, δηλαδή θα πάρω τον πέμπτο πόντο εδώ δεξιά στη βελόνα μου, θα πλέξω τον επόμενο και θα περάσω τον προηγούμενο πάνω στον πόντο που έπλεξα. Είναι το δεύτερο κόψιμο που έκανα από την πλευρά της μασχάλης. Συνεχίζω και θα πλέξω τους υπόλοιπους πόντους κανονικά μέχρι να φτάσω 6 πόντους πριν το σημαδάκι μου. Έφτασα 6 πόντους πριν το σημαδάκι. 2, 4, 6. Είναι το σημείο που είχα κάνει το προηγούμενο κόψιμο, εδώ, και θα επαναλάβω ότι έκανα και στην πρώτη βελόνα. Δηλαδή, πήρα αυτούς τους 2 πόντους και τους έπλεξα μαζί καλή. Και θα πλέξω τώρα τους τελευταίους 4 πόντους με το λάστιχο 1x1. Ανάποδη. Καλή. Ανάποδη
και ο τελευταίος πόντος καλή. Αυτή είναι η τρίτη βελόνα που έπλεξα για το κομμάτι αυτό. Γυρνάω τώρα από την ανάποδη πλευρά και θα πλέξω τους πόντους όπως εμφανίζονται. Όπως σας είπα και πριν, από την ανάποδη δεν κάνουμε κοψίματα, απλά πλέκουμε τους πόντους όπως εμφανίζονται. Θα συνεχίσω λοιπόν και θα πλέξω όλους τους πόντους που είναι πάνω στη βελόνα μου μέχρι το τέλος. Πλέκω τους τελευταίους πόντους της τέταρτης βελόνας από την ανάποδη πλευρά του πλεκτού μου. Και γυρνάω από την καλή. Θα συνεχίσω και θα πλέξω συνολικά 14 βελόνες με τον τρόπο που σας έδειξα μέχρι τώρα, δηλαδή θα κόβω έναν πόντο εσωτερικά των πρώτων 4 πόντων και έναν πόντο πριν τους 4 τελευταίους πόντους, συνολικά για 14 βελόνες. Αυτή τώρα που θα ξεκινήσω είναι η πέμπτη βελόνα. Με λίγα λόγια θα κόψω 7 πόντους από εδώ και 7 πόντους από εδώ. Συνεχίζω λοιπόν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, συνολικά για 14 βελόνες. Αυτή είναι η πέμπτη βελόνα. Έπλεξα τις 14 βελόνες κάνοντας κοψίματα και για τη μασχάλη και για τη λαιμόκοψη και το πλεκτό σας θα έχει αυτήν εδώ τη μορφή. Βλέπετε τι ωραία που σχηματίζεται η μπορντούρα με το λαστιχάκι δεξιά και αριστερά. Στο σημείο αυτό σταματάω να κάνω κοψίματα για τη μασχάλη, αυτά έχουν ολοκληρωθεί σε αυτό εδώ το σημείο και θα συνεχίσω μόνο να κόβω από την πλευρά της λαιμόκοψης με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, όπως έκανα μέχρι τώρα. Θα πλέξω δηλαδή τους πρώτους 4 πόντους με το λάστιχο 1x1, το οποίο αυτό θα το κάνω μέχρι το τέλος του πλεκτού μου. Και ο τέταρτος πόντος με λάστιχο. Και εδώ που είχα ξεκινήσει, που έκανα κόψιμο, δεν θα κάνω πια. Θα πλέκω τους πόντους κανονικά μέχρι να φτάσω 6 πόντους πριν το τέλος. Έφτασα 6 πόντους πριν το τέλος, εδώ στο σημείο της λαιμόκοψης και συνεχίζω να κάνω κοψίματα από αυτή την πλευρά, παίρνοντας αυτούς τους 2 πόντους μαζί. Καλή. Και τους 4 τελευταίους πόντους με το λάστιχο 1x1. Και ο τελευταίος πόντος. Θα γυρίσω τώρα το πλεκτό μου από την ανάποδη. Από την ανάποδη δεν κάνουμε κοψίματα. Πλέκουμε τους πόντους όπως εμφανίζονται. Και θα συνεχίσω να πλέκω με αυτόν τον τρόπο συνολικά για 58 βελόνες.
μετράω σαν πρώτη βελόνα τη βελόνα που έκοψα, την προηγούμενη δηλαδή βελόνα που έκανα μόνο ένα κόψιμο από την πλευρά της λαιμόκοψης, και αυτή είναι η δεύτερη βελόνα. Συνολικά λοιπόν θα πλέξω 58 βελόνες κόβοντας μόνο από την πλευρά της λαιμόκοψης. Έπλεξα τις 58 βελόνες κάνοντας κοψίματα μόνο από την πλευρά της λαιμόκοψης. Σας δείχνω λίγο πώς θα φαίνεται αυτή η πλευρά. Βλέπετε τι όμορφη που είναι η μπορντούρα με το λαστιχάκι και πόσο ωραία στρώνουν τα κοψίματα. Και έχουν μείνει τώρα πάνω στη βελόνα μου 10 πόντι. Θα κλείσω αυτούς τους 10 πόντους και το ένα κομμάτι έχει τελειώσει. Ξεκινάω και κλείνω αυτούς τους 10 πόντους, τους τελευταίους. Παίρνω τον πρώτο πόντο δεξιά στη βελόνα μου. Πλέκω τον επόμενο. Και περνάω τον προηγούμενο πάνω στον πόντο που έπλεξα. Συνεχίζω με τον επόμενο που τον έπλεξα και περνάω τον προηγούμενο πάνω στον πόντο που έπλεξα. Σιγά σιγά με αυτόν τον τρόπο θα κλείσω όλους τους πόντους που είναι πάνω στη βελόνα μου. 10 έχουν μείνει. Πλέκω τον πόντο, εδώ με προσοχή. Και περνάω τον προηγούμενο πάνω στον πόντο που έπλεξα. Και φτάνω στους τελευταίους πόντους. Αυτός είναι ο προτελευταίος και ο τελευταίος. Τραβάω την κλωστούλα μου και τώρα θα κόψω την κλωστή εδώ. Και θα την περάσω μέσα από τη θηλίτσα που έχω δημιουργήσει εδώ και θα την ασφαλίσω. Το ένα κομμάτι έχει τελειώσει και θα προχωρήσω τώρα να πλέξω το δεύτερο κομμάτι από την άλλη πλευρά. Θα σας το δείξω λίγο, να πλώσω λίγο το πλεκτό. Έχει γίνει πάρα πολύ όμορφο. Πάμε να πλέξουμε τώρα το άλλο κομμάτι με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Δηλαδή, θα πλέξω τους πρώτους 4 πόντους με λάστιχο 1x1, όπως επίσης και τους 4 τελευταίους πόντους. Θα ξεκινήσω και θα κάνω ταυτόχρονα κοψίματα για τη λαιμόκοψη και για τις μασχάλες, εσωτερικά των πρώτων 4 πόντων και πριν τους 4 τελευταίους πόντους για 14 βελόνες, και στη συνέχεια θα κάνω μόνο κοψίματα για τη λαιμόκοψη για 58 βελόνες. Παίρνω λοιπόν μία καινούρια κλωστούλα εδώ και ξεκινάω τον πρώτο πόντο δεξιά στη βελόνα μου άπλεκτο, το δεύτερο πόντο ανάποδη, όπου θα ενώσω και την κλωστούλα μου, εδώ. Σε αυτό το σημείο μπορείτε να κάνετε ένα κομπάκι για να σταθεροποιηθεί η κλωστή σας και να μην σας φεύγει αυτή που ενώσαμε.
έχω την κλωστή μου μπροστά από το πλεκτό. Ο τρίτος πόντος, καλή. Και ο τέταρτος ανάποδη. Έπλεξα τους τέσσερις αρχικούς πόντους με το λάστιχο 1x1 και σε αυτό το σημείο θα κάνω το πρώτο κόψιμο για τη λαιμόκοψη, όπου θα γυρίσω την κλωστή μου μπροστά από το πλεκτό, θα πάρω τον πρώτο πόντο άπλεκτο, θα πλέξω τον επόμενο πόντο και θα περάσω τον άπλεκτο πάνω στον πόντο που έπλεξα. Κόβω με αυτόν τον τρόπο από την πλευρά της λαιμόκοψης, γιατί θέλω τα κοψίματά μου να έχουν μία κλίση προς τα αριστερά. Συνεχίζω και πλέκω τους υπόλοιπους πόντους κανονικά, μέχρι να φτάσω 6 πόντους πριν το τέλος. Και φτάνω στους τελευταίους 6 πόντους. 2, 4, 6. Όπου σε αυτό το σημείο θα πάρω αυτούς τους δύο πόντους μαζί και θα τους πλέξω καλή. Θα γυρίσω την κλωστή μου και θα πλέξω τους 4 τελευταίους πόντους με λάστιχο 1x1. Και ο τελευταίος πόντος. Θα γυρίσω το πλεκτό μου από την ανάποδη και θα πλέξω τους πόντους όπως εμφανίζονται. Θα επαναλάβω αυτές τις δύο βελόνες για 14 φορές. Αυτή είναι η δεύτερη βελόνα. Έπλεξα 14 βελόνες κάνοντας κοψίματα και από την πλευρά της λαιμόκοψης εδώ και από την πλευρά της μασχάλης και θα συνεχίσω τώρα όπως έκανα και για το προηγούμενο κομμάτι μου και θα κόβω μόνο από την πλευρά της λαιμόκοψης. Από τη μασχάλη θα πλέκω τους πόντους όπως εμφανίζονται. Συνολικά θα πλέξω 58 βελόνες και στο τέλος θα μου μείνουν πάνω στη βελόνα μου 10 πόντι, τους οποίους και θα κλείσω. Το πρώτο κομμάτι της μπλούζας τελείωσε και θα το ανοίξω λίγο να το δείτε και πιο ωραία. Στρώνει πάρα πολύ όμορφα. Αυτή είναι η λαιμόκοψη. Και εδώ είναι τα κοψίματα που έχουμε κάνει για τη μασχάλη. Το συνολικό μήκος της μπλούζας από το σημείο που έχω ξεκινήσει τα κοψίματα μέχρι εδώ που τελειώνει είναι περίπου 23 εκατοστά. Και όπως είπαμε και νωρίτερα, το συνολικό μήκος από την αρχή που ξεκίνησα μέχρι το σημείο που ξεκινάνε τα κοψίματα είναι περίπου 28 εκατοστά. Το σύνολο της μπλούζας είναι περίπου 51 εκατοστά. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο θα πλέξω και το δεύτερο κομμάτι. Εγώ ήδη το έχω έτοιμο. Εδώ. Και αυτό που πρέπει τώρα να κάνω είναι να ενώσω. Θα το γυρίσω από την ανάποδη. Θα ενώσω λοιπόν και θα ράψω τα σημεία εδώ που ενώνονται οι ώμοι πάνω και στη συνέχεια θα κάνω τις πλαϊνές ραφές από τη μασχάλη δηλαδή μέχρι κάτω και η μπλούζα μου θα είναι έτοιμη. Έραψα τα δύο κομμάτια και το μπλουζάκι μου είναι έτοιμο. Οι τελικές διαστάσεις από την αρχή που ξεκίνησα μέχρι το σημείο των ώμων, εδώ δηλαδή,
είναι περίπου 51 εκατοστά και το πλάτος 44 εκατοστά. Αν σας άρεσε αυτό που παρακολουθήσατε, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας κάτω από το βίντεο. Για να παίρνετε ενημέρωση για ό,τι καινούργιο ανεβαίνει, κάντε εγγραφή στο κόκκινο κουμπί και αμέσως μετά κλικ στο καμπανάκι που θα εμφανιστεί. Επίσης μπορείτε να με ακολουθήσετε στα social, Facebook και Instagram και να στέλνετε και φωτογραφίες με δικά σας πλεκτά. Σας εύχομαι καλή επιτυχία αν δοκιμάσετε να το πλέξετε και μέχρι την επόμενη φορά που θα τα πούμε, να είστε όλοι καλά!